Γεια χαρά από το bizman.gr, είμαι ο Γιάννης Μιλιάτης και είμαι σήμερα μαζί με τον Στράτο τον Ιορδανίδη. Γεια σου Στράτο. Καλησπέρα Γιάννη. Είναι η δεύτερη φορά έτσι που βρισκόμαστε μετά από λίγο καιρό και αυτό σημαίνει ότι μετά το τελευταίο σεμινάριο που κάναμε στο Βισκότο που είχε πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα την ίδια μέρα κανονίσαμε και το επόμενο σεμινάριό μας, το οποίο θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου ημέρα 5 και ώρα 8. Θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες σε λίγες μέρες για αυτό. Θα είναι ένα σεμινάριο που θα μιλάει για την έννοια του μπορείς περισσότερα. Ένα σεμινάριο που θα έχει να κάνει πάρα πολύ με την παραγωγικότητα και πώς μπορεί η παραγωγικότητα να βγει από μέσα μας. Έτσι, Στράτο. Και φυσικά, Γιάννη, όπως είπες, για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται να έχουμε και ένα πλάνο ζωής και business, ένα πλάνο δράσης. Και αυτό είναι το οποίο το δουλεύουμε πολύ μέσα από το coaching. Ναι, ένα από τα χειρότερα πράγματα τα οποία μπορεί να πάθεις είναι να ξυπνήσεις το πρωί και να μην ξέρεις τι έχεις να κάνεις. Στις πωλήσεις είναι μια πολύ μεγάλη ένδειξη αυτό το ότι είσαι ανοργάνωτος. Και επειδή ακριβώς οι πωλήσεις είναι μέρος της ζωής μας και παντού ό,τι και να κάνουμε, έχουμε να κάνουμε με τις πωλήσεις, εάν ξυπνάτε το πρωί και πέρα από την δουλειά σας, το 8ωρο σας, λειτουργείτε χωρίς πλάνο για να κυνηγήσετε τα όνειρά σας, τότε σίγουρα χρειάζεστε κάποιον να σας βοηθήσει να καθίσετε κάτω και να στήσετε ένα πλάνο ζωής που θα σας βοηθήσει να πετύχετε περισσότερο τους στόχους σας, να τους ξεκαθαρίσετε και να τους βάλετε σε μια τάξη με τις προτεραιότητες τους. Πολύ σωστά, Γιάννη, και μέσα από το πλάνο ή σενάριο ζωής που λέμε καμιά φορά, φτιάξτε το δικό σου σενάριο, μπορούμε να δούμε αν το κοιτάξουμε στην πορεία και κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω και πώς ήταν το σκεπτικό μας τότε. Γιατί καμιά φορά όσο περνάει ο καιρός με το coaching, ανεβάζουμε τον πύχη ψηλά, έχουμε κάνει και βίντεο γι' αυτό, βλέπουμε ότι ίσως τον είχαμε πολύ χαμηλά, οπότε συνέχεια βγάζουμε και ένα επόμενο. Και εδώ να πούμε στο κοινό που το έχουμε πει στο προηγούμενο σεμινάριο, θα γίνει αυτό και τώρα, θα δώσουμε και βαρύτητα, ότι αν πηγαίνεις για κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ υψηλό, οι περιοριστικές πεποιθήσεις θα σου αποτελέσουν πρόβλημα. Και εκεί ακριβώς θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό και οι δύο, και στο κομμάτι του life και στο business, ώστε να μπορείς να εξελίσσεσαι και να πετυχαίνεις αυτά που θέλεις και να γνωρίζεις τι ήταν αυτό που σε πήγαινε πίσω. Τις προάλλες έκανα ένα σεμινάριο στο κήπο σεμινάρια για το φύγει από το 95%, ακριβώς αυτό για τις περιοριστικές αντιλήψεις και στη συζήτηση που είχαμε τα παιδιά εκεί πέρα όταν συμπληρώναμε τα εργαλεία που έπρεπε για να βρούμε περιοριστικές πεποιθήσεις τις οποίες έχουμε. Τελειώσαμε τη διαδικασία και τα παιδιά μείναν έκπληκτα γιατί τις περισσότερες φορές και εσύ θα συμφωνήσεις με αυτό Στράτο γιατί το ξέρεις, δεν ξέρουμε καν ότι έχουμε περιοριστικές πεποιθήσεις. Αν δεν κάτσεις κάτω να φροντίσεις, να ψάξεις, να δεις μέσα στον εαυτό σου ποιες είναι οι πεποιθήσεις οι οποίες σε κρατάνε πίσω, τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζεις καν ότι υπάρχουν τέτοιες πεποιθήσεις. Και εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος να σας βοηθήσει για κάτι τέτοιο και αν νιώθετε ότι του χρειάζεται βοήθεια, τα σεμινάρια μας Coaching for Life σε λίγες ημέρες θα είναι στον αέρα και θα μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ξεκινήσετε τον κύκλο των σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν σε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με αυτά. Καλή συνέχεια, καλή τύχη σε όλους.